Θα ήθελα να ξεκινήσω με την αναφορά του τελευταίου συντρόφου και να πω ότι η πρότασή του με βρίσκει και εμένα απόλυτα σύμφωνη, ότι θα πρέπει αυτό εδώ το σώμα να μπορέσει τουλάχιστον να πάρει μία απόφαση σχετικά με την οργανωτική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ και να μπορέσουμε να εκλέξουμε εδώ σήμερα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Από εκεί και μετά, θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ότι δεν βρίσκομαι σήμερα στην τρίτη πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στην τρίτη πανελλαδική ψυχαναλυτική συνεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να το τεκμηριώσω αυτό. Ακούω πάρα πολλά για το ποιος είναι ο εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λέει ο εχθρός ο Αλαπάνος, είναι ο εχθρός ο Τσίπρας, είναι εχθρός η Ανανεπτική, είναι εχθρός ο Συνιστός, είναι εχθρός η Πάσα, είναι ο ΕΟΣ, δεν ξέρω τι. Για μένα, σύντροφοι, υπάρχουν εχθροί του εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ, του εγχειρήματος της χρήσης μαστικής αριστεράς. Αλλά θα τοποθετηθώ το πώς εγώ το βλέπω, ποιοι είναι οι εχθροί του εγχειρήματος. Όποιος δεν βλέπει ότι η αριστερά του 21ου αιώνα, που έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που βλέπουμε και έρχονται σαν καταιγίδα μπροστά μας με την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, όποιος λοιπόν δεν βλέπει ότι αυτή η αριστερά πρέπει να είναι δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, είναι εχθρός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όποιος δεν βλέπει ότι αυτή η αριστερά πρέπει να είναι συμμετοχική, να είναι όσο γίνεται πιο ανοιχτή στην κοινωνία, όσο πιο πολλά μέλη στις τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να συμμετέχουν και να παίρνουν αποφάσεις. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, είναι εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος δεν βλέπει ότι η αριστερά του 21ου αιώνα που ζητάει διαφάνεια για τα κονδύλια που κυκλοφορούν και για τις επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει διαφάνεια και δεν βλέπει ότι τη διαφάνεια την ξεκινάς πρώτα στο δικό σου το σπίτι, ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσο αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς μοιράζονται αυτά στις συνιστώσεις. Είναι εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος δεν βλέπει ότι αυτή η αριστερά του 21ου αιώνα πρέπει να είναι καθαρά αντικαπιταλιστική. Δεν μπορεί αυτή η αριστερά να βαδίζει στη μεταρρύθμιση του καπιταλισμού. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια μεταρρύθμισης του καπιταλισμού σήμερα. Όποιος λοιπόν δεν βλέπει ότι η ριζοσπαστική αριστερά πρέπει να είναι αντικαπιταλιστική, είναι εχθρός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Επίσης, όποιος δεν βλέπει ότι αυτή η αριστερά πρέπει να είναι κινηματική, να είναι μέσα στην κοινωνία, στα κινήματα που αναπτύσσονται, στις πόλεις, στις γειτονιές, στα συνδικάτα, τότε αυτός είναι εχθρός της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είμαι ανένταχτη, σύντροφοι και συντρόφισσες, και από προχτές είμαι περήφανη που μετά από 2 χρόνια αγώνων κατάφερα να αναγνωριστώ ως μέλος της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ Κυψέλης. Και θα ήθελα να σας πω επίσης ότι η αριστερά που εγώ ονειρεύομαι και πιστεύω και πολλοί άλλοι ανένταχτοι, αλλά όχι μόνο ανένταχτοι, και μέλη συνιστοσών και μέλη του συναστισμού που ονειρεύονται, δεν είναι των παζαριών για καρέκλες και κρατικές επιχορηγήσεις. Δεν είναι η αριστερά των κουκουλωμάτων για χάρη λέει της ενότητας. Ποιας ενότητας? Για ψευδεπίγραφη ενότητα μιλάμε. Η ενότητα πρέπει να είναι πραγματική. Αλλιώς δεν υπάρχει ενότητα. Δεν μας αξίζει, σύντροφοι και συντρόφισσες, να γελάει η κοινωνία μαζί μας και τα ΜΜΕ να μας παίζουν κατά πώς συμφέρει το σύστημα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει πλέον να πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Δεν είμαστε κουκιά, είμαστε ενεργοί πολίτες στον χώρο της αριστεράς. Και αν δεν μπορέσουμε να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα, θα μπορέσουμε μέσα από τις κοινωνικές, μέσα από την κοινωνική αριστερά, να διαμορφώσουμε τέτοιες καταστάσεις που το μήνυμα θα ληφθεί υπόψη. Διότι σήμερα αυτό που ζήσατε όλοι εδώ και χτες, είναι μια βελούδινη επανάσταση, μια βελούδινη εξέλιξη από τα κάτω,
ακολουθήσει το